Όχι. Και πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσιάρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους θεατές σας. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Καραμέρο. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που είστε εδώ, και ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Πασό Κινάλ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Κύριε Τσιάρα, πήγατε εκκλησία την Κυριακή? Πήγα εκκλησία την Κυριακή. Εγώ πρέπει να δηλώσω για τον εαυτό μου ότι είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος. Ο καθένας φυσικά κάνει αυτό που επιλέγει. Και πώς ήταν το κλίμα? Ήταν μητροπολιτικός αναός καταρχήν ή ήταν ενωριακός? Καλά, δεν έχει αυτό καμία αξία, αλλά το ζήτημα είναι ότι αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο. Ναι, θέλω να, γιατί προφανώς εκεί οδηγείται με όλες αυτές τις επιμέρους ερωτήσεις. Βλέπω, ναι, βλέπω τα κηρύγματα της Κυριακής. Και βλέπω ότι ακόμα και οι μετριοπαθείς μητροπολίτες, στους οποίους υπήρχε μια αίσθηση, από τους οποίους υπήρχε μια αίσθηση καταλλαγής, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν σιγά σιγά κι αυτοί και σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν θέλω να φαντάζομαι τι συμβαίνει πιο χαμηλά στην ιεραρχία, έτσι. Όσο καταλαβαίνουμε στους εφημέριους των ναών. Με τον Μητροπολίτη, τον Οικείο Μητροπολίτη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν ετέθη τέτοιο θέμα, γιατί αφορούσε σε μια άλλη κοινωνική εκδήλωση Εκκλησίας. Πέραν όμως αυτών. Προφανώς, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί παρά να επαναλάβουμε το ότι είναι ένα ζήτημα που συγκεντρώνει τεράστια κοινωνική ευαισθησία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να εξηγηθεί τι τελικά επιχειρείται, τουλάχιστον με βάση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τι επιχειρείται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επειδή υπάρχουν, ξέρετε, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μύθοι, έχει μετατοπιστεί η συζήτηση κάπου αλλού, δημιουργείται ενδεχομένως μια ανησυχία η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ενδεχομένως δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει κανείς να πει είναι ότι με δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα δούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τι ακριβώς θα περιγράφει και τι ακριβώς θα προτείνει, θα είμαστε σε θέση και να το αναλύσουμε και να πούμε ό,τι ακριβώς ο καθένας από εμάς πιστεύει. Γιατί αυτό που μπορεί καταρχήν κανείς. Γιατί σας ζορίζει η στάση της Εκκλησίας? Γιατί έχω αυτή την εντύπωση? Ότι? Ότι σας ζορίζει η στάση της Εκκλησίας. Κοιτάξτε. Σας πιέζει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από την πλευρά, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας. Το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του που έδωσε στα μέσα της εβδομάδος. Η Εκκλησία είναι ουσιαστικά σε μια εντελώς διαφορετική, θα έλεγα, προσέγγιση ενός ζητήματος το οποίο προφανώς έχει ευαισθησίες και είναι απολύτως κατανοητό. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση αναλαμβάνει το δικό της πολιτικό κόστος με τις δικές της επιλογές και με ζητήματα τα οποία προφανώς αφορούν και σε θέματα τα οποία και προεκλογικά είχε ανοίξει και είχε πει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να τα προσεγγίσει και να τα λύσει. Μάλιστα. Έχει όμως μεγάλη σημασία να δούμε ότι οι βασικές κόκκινες γραμμές που αφορούσαν και στην κοινωνία, θέλω να πιστεύω ακόμη και σε συναδέλφους βουλευτές, που ήταν η παρένθετη μητρότητα και γονέας ένα, γονέας δύο, που ένα ζήτημα που αφορούσε κυρίως την κοινωνία, δεν υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως ο Πρωθυπουργός δήλωσε, πρόκειται να έρθει και να προταθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε. Είναι θέματα τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μου, αφενός μεν είναι διεκπαιρεωτικά, αφετέρου λειτουργούν στην κατεύθυνση διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων του παιδιού. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα από μια συνολική οπτική, χωρίς να αποκλείουμε ή να μεγεθύνουμε πολύ περισσότερο ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν καμία αξία. Πάντως, μέχρι στιγμής και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως ένας στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να μην είναι υπέρ του νομοσχεδίου για το γάμο και την τεκνοθεσία. Είπαμε ότι από τη στιγμή που για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και πολύ καλά έκανε, νομίζω ότι όλοι έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να διατυπώσουμε τις δικές μας απόψεις. Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή μετήχα σε μία εκδήλωση σκέψεων με 70-80 βουλευτές, μπορεί να ήταν και παραπάνω, θα σας πω ότι έγινε μια πραγματικά ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση με την κατάθεση διαφορετικών απόψεων, αλλά με συγκεκριμένες, θα έλεγα, συνισταμένες, οι οποίες εκφραστήκαν, θα έλεγα, από όλους τους βουλευτές που παρευρέθηκαν και πήραν τον λόγο σε αυτή τη συνάντηση. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέμα ενότητας εντός εισαγωγικών ή διαφοροποίησης σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα, για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, για θέματα τα οποία ο καθένας μπορεί να έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη. Η δυνατότητα του να υπάρχει ελευθερία στην έκφραση κατά την ψηφοφορία, νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση την οποία μόνο η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια. Η δική σας θέση, εγώ θέλω και αυτό τελευταίο, η δική σας θέση απέναντι στο νομοσχέδιο. Καταρχήν, εγώ έχω εκφραστεί πολλές φορές και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
έφερα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεράστιο βήμα που έκανε η ελληνική πολιτεία προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα τα οποία και πληγώναν και δημιουργούσαν ζητήματα και προφανώς αφορούσαν στα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα έγινε τότε, μαζί ταυτόχρονα με τον 4.800 που αφορούσε του έργου, του έργου στην σας. Από κοινού άσκηση. Δεν, ό,τι θέλετε μπορούμε να το πούμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που έρχεται τώρα ως νομοσχέδιο είναι μια συνέχεια των προηγουμένων νομοθετικών πρωτοβουλειών. Γι' αυτό πρέπει κανείς να το δει σαν μια ενότητα που διασφαλίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαφυλάττουμε τα δικαιώματα του παιδιού και βεβαίως αφορά σε μια σύγχρονη πολιτεία η οποία κάνει τα δικά της βήματα. Ωραία. Κύριε Καραμέρο, πώς ήταν τα πράγματα στις Πέτσες? Καταρχήν, ο σκοπός του ταξιδιού επετεύθη, έγινε δουλειά? Και δουλειά έγινε και ανακοινώσεις υπήρξαν για όλους τους τομείς που παρουσιάστηκαν από τους αρμόδιους τομεάρχες βουλευτές. Νομίζω ότι έχουμε βάλει τον πήχη τώρα πιο ψηλά. Την ώρα που η κυβέρνηση, και κρατάω αυτή την συζήτηση που προηγήθηκε, ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή, βλέπει διχασμένη την κοινοβουλευτική ομάδα για ένα θέμα στο οποίο εμείς μιλάμε τώρα για την άρση των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο λόγω φύλου. Έχουμε πάρει μια καθαρή προοδευτική θέση, ξεκάθαρα, δίνοντας χώρο και χρόνο σε αυτά που πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και μιλάω για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα. Σκεφτείτε, αντί να συζητάμε αυτό που θα πρέπει να συζητάμε είναι. Τι γίνεται με τα τιμολόγια στην ενέργεια, για παράδειγμα. Θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί είχαμε δεν θα μιλήσουμε, ανάδει, γιατί δεν θα αυτό μιλήσουμε. Συμβαίνει σε όλα τα πάνελ. Κύριε Καραμέρο, μην μας υποτιμάτε καθόλου. Θα δείτε, θα φτάσει ο χρόνος. Και για τον κύριο Σπυρόπουλο και για αυτά τα οποία θέλετε. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν μετά την επίσκεψη στην Αθήνα και μιλάει για γαλάζια πατρίδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όταν οι Έλληνες πολίτες έχουμε φτάσει 22 Ιανουαρίου και δεν ξέρουν σε ποιο τιμολόγιο από τους παρόχους πρέπει να πάνε για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος στο νοικοκυριό. Όταν σκέφτονται πώς θα υποκαταστήσουν το ελαιόλαδο στο μαγείρεμά τους στην καθημερινότητα. Όταν υπάρχει τεράστιο στεγαστικό ζήτημα, η κυβέρνηση έχει ένα εσωτερικό πρόβλημα στην πραγματικότητα. Αν θέλετε να συζητήσουμε όλα αυτά και για τους Χούθη, δεν θα προλάβουμε. Εσείς... Να βάλουμε... Κοιτάξτε, κύριε Κακούση, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Οι Χούθη, και το τι συμβαίνει εκεί, που είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα και για το εμπόριο. Και έτσι, μην χάσουμε χρόνο για τους Χούθη. Να μας πείτε καταρχήν το εξής για να τα ξεκαθαρίσουμε. Χούθη με την ακρίβεια. Και την ενέργεια και τι θα πληρώσουμε τώρα που έχει χιονιά με το ρεύμα ή το πετρέλαιο, δεν είναι της ίδιας τάξης θέμα. Όχι. Εγώ δεν σας υποδεικνύω ότι θα συζητήσουμε. Απλά καταδεικνύω ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει φέρει να το δούμε, παρά μόνο έχει κάνει μία συνέντευξη στην ΕΡΤ, για ένα νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει στις επιτροπές ή στην Ολομέλεια, δεν μπορεί ούτε να βάλει σε τάξη την κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ έχετε ένα δίκιο. Ξεκάθαρη απέναντι. Έχετε ένα δίκιο. Αφήστε να ολοκληρώσω. Εγώ άκουσα ότι άκουσαμε προσεκτικά όλοι τον κύριο Τσιάρα. Αφήστε να πω δύο λόγια. Εσείς θα αν θέλετε να προσθέσετε ερώτημα. Κύριε Καραμέρο, εσείς συμφωνήσατε στις Πέτσες ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια θα το ψηφίσετε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε ελάχιστα. Δεν υπήρξαν ενστάσεις ή αντιρρήσεις. Είναι μια καθαρή θέση. Έχουμε υπογράψει όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση νόμου. Προφανώς έγινε μια συζήτηση για διάφορα επιμέρους θέματα. Αλλά ως ένα προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει μια συγκεκριμένη ιστορία και προτάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ήταν το μείζον, θέλω να σας πω, στη συζήτηση. Στη ζήτηση το μείζον ήταν η εξωτερική πολιτική, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όλα όσα θέλει να πει η πατριωτική αριστερά, η ακρίβεια, η ενίσχυση του εισοδήματος, η υγεία. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα για τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Γι' αυτό δεν δώσατε μεγαλύτερη έκταση, μας λέτε τώρα. Ωστόσο, υπήρξε πολιτική ουσία, βγήκε πολιτική ουσία από αυτό το τριήμερο των εργασιών σε πολύ βασικά θέματα της καθημερινότητας. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Άρα τι να περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα? Δεν θα σας αναλύσω και τους 30 τομείς. Θα μπορούσα να πω για παράδειγμα τον τομέα ψηφιακής διακυβέρνησης. Εγώ έκανα αναλυτικά παρουσίαση, ένα πλαίσιο για μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη, για την κυβερνοασφάλεια. Αλλά αυτά δεν είναι, καταλαβαίνω, στην πρώτη γραμμή. Την πολιτική ουσία θέλουμε. Τι προέκυψε από αυτό το συνέδριο? Θα σας πω. Αυτή την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε σχέση με τα βασικά ζητήματα, με την ενίσχυση του εισοδήματος, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με το ενεργειακό κόστος, με το στεγαστικό πρόβλημα. Κατατέθηκαν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις από τους τομεάρχες. Έχει βγει μια πρώτη ανακοίνωση που σας καλώ να την δείτε και με όσα συγκέντρωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. Φάμελος, και η γραμματέας, η κυρία Τζάκρη. Για την ακρίβεια, για παράδειγμα, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δημόσια που θα ξεκινήσει μια συνέντευξη τύπου, μια καμπάνια με ένα παρατηρητήριο τιμών. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα ελέγχεται σε 66 προϊόντα, μιλώντας για την ακρίβεια. Θα κάνετε τιμοληψίες εσείς, δηλαδή?
Κοιτάξτε, υπάρχει, σας άκουσα από ό,τι και προηγούμενος, υπάρχει το παρατήρητο. Το καταναλωτής. Αλλά εδώ υπάρχει μια απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών, κύριε Κακού, στην κυβέρνηση και τον τρόπο που διαχειρίζεται με το θέμα. Όταν ο Υπουργός Ανάπτυξης βγαίνει πριν τις γιορτές και διαφημίζει τις τιμές των σούπερ μάρκετ, και όταν η κυβέρνηση ουσιαστικά αρκείται στο να παρακολουθεί αυτά τα ολιγοπόλια. Είναι αλλοιωμένες τιμές εκεί, θεωρείτε? Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε, κύριε Κακούση. Δεν βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Το ξέρετε. Μα εγώ πάω ψωνίζω. Ένα... Δηλαδή, άμα μπω και δηλαδή, το γάλα που πήρα εγώ ένα 80 μου το έχουν ένα 20 το παρατηρητήριο, δεν είμαι. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν μιλάμε για το δημογραφικό, κάτι που συζητήθηκε, θέλω να σας πω εκτενώς το δημογραφικό. Ήταν ένα από τα πολύ βασικά ζητήματα που αφιερώσαμε αρκετό χρόνο. Όταν την μία μιλάμε για το δημογραφικό και από την άλλη η νέα ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να έχει βρεφικό γάλα στην πραγματικότητα με άνεση για το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Δεν μπορεί να έχει μια στέγη με ένα υποφερτό κόστος όταν θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι, θέλει τα 3/4 ενός μισθού για να πληρώσει κάποια τετραγωνικά. Αυτά είναι τα κρίσιμα. Αυτά συζητήσαμε. Πάρει κάποια επιπλέον μέτρα. Με αυτά ανακοινώσαμε πρώτα. Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Κυρία Λιβαθινού, ακούμε 4,5 χρόνια επικοινωνία και ελάχιστα πράγματα ως προς την ουσία. Και τώρα ο κ. Μητσοτάκης φέρνει αυτό το ζήτημα για την άρση των διακρίσεων στο οικογενειακό δίκαιο, που το χαρακτηρίζει ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είναι αυτό. Εδώ έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα και στο οικογενειακό δίκαιο, προφανώς δεκαετία του 80 από το Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και επί ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19 με το σύμφωνο συμβίωσης. Mm-hmm. Αντί να κάνει το αυτονόητο και να προχωρήσει την άρση των διακρίσεων λογοφύλου μέσα στην οικογένεια, βάζει ουσιαστικά, διχάζει την κοινή γνώμη. Το συζητάμε σε επίπεδο, σε πλαίσιο τι λένε οι Μητροπολίτες, τι λέει η Εκκλησία, αν θα είναι εκτός ή εντός αίθουσας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω τελικά αν αυτό πραγματικά συμφέρει την ελληνική κοινωνία, όταν υπάρχουν τόσα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα και εμείς καταναλώνουμε τόσο πολύ χρόνο στη δημόσια ζήτηση για ένα αυτονόητο ζήτημα. Κύριε Σπυρόπουλε, εσείς μπορείτε να πείτε το ίδιο με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καραμέρος, ότι θα υπάρχει μια συντεταγμένη, πώς να το πω, γραμμή στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια? Εμείς, κύριε Κακούση, έχουμε πει πολλές φορές και το είπαμε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν είναι μια συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο και μετά, όπως είναι φαντάζομαι και από ό,τι βλέπουμε μια συζήτηση που ξεκίνησε στη Νέα Δημοκρατία αυτούς τους μήνες. Ενώ ότι φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα που στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και δεν είναι μια κοινή τους γραμμή, αν πιστεύουμε πραγματικά σε αυτή την αλλαγή, τη σημαντική, άρα, στο οικογενειακό δίκαιο. Εμείς είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε στο πρόγραμμά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως είπε ο κ. Καραμέρος, τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000 έγιναν από το ΠΑΣΟΚ. Το 2015 που ήρθε το Σύμφωνο Συμβίωσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και πέρασε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε. Είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα για μας. Από εκεί και πέρα, επιτέλους ας έρθει το νομοσχέδιο, να το δούμε σε όλα τα άρθρα, να το συζητήσουμε σοβαρά στην κοινοβουλευτική ομάδα και με τους επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να ερωτηθούν, γιατί είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν και να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί. Άρα, αφού είναι ταυτοτικό, φαντάζομαι να το στηρίξετε. Έχει κουράς, μα έχουμε πει ότι είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι όλοι. Να δούμε το σύνολο. Όχι όλοι, γιατί ακούω πολλούς οι οποίοι δεν είναι. Δεν μπορώ να λέω σε ένα βουλευτή θα το ψηφίσεις όταν δεν το έχει δει. Ναι. Το θεωρώ παράλογο. Αν όχι, είναι ταυτότι... όχι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γραμμή θα για υπάρξει. Για οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Εάν, για οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Για κανένα δεν θα θέσει την κομματική πειθαρχία. Έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Ναι. Αν δεν το διαβάσει ο βουλευτής, θα πει εκ των προτέρων το ψηφίζω, δεν το ψηφίζω. Άρα λοιπόν. Διαβάσαμε και τις απόψεις του βουλευτή σας στη Μητυλίνη πάντως, ο οποίος έλεγε ότι η ομοφιλοφιλία κολλάει. Καλά. Από τους γονείς τα παιδιά. Είναι ένα αυτό το θέμα, το οποίο το καταδικάσαμε και είπαμε ότι οι απόψεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και την κεντρική άποψη του ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία λέει ότι κάποιος βουλευτής ή κάποιος τέλεχος ή κάποιος πολίτης μπορεί να έχει κάποιες διαφορετικές απόψεις ή σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα, θέλει να δει το νομοσχέδιο και να τοποθετηθεί εν συνόλου. Αποκλήσεις θα ανεχτείτε? Αν το ΠΑΣΟΚ πει καλό είναι. Αν υπάρχει αν το ΠΑΣΟΚ πει καλό είναι. Εννοείται, δεν θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Εδώ δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία που φέρνει το νομοσχέδιο και είναι η κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να τους ενθαρρύνει ο Πρωθυπουργός να πάνε να κάνουν καμιά βόλτα και να μην πάνε στη Βουλή να ψηφίσουν, για να μην υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση. Αλήθεια. Και ρωτάτε το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά... αλήθειες μεγάλες λέει τώρα. Δεν γίνεται πειθαρχία. Να κριτικάρει κανείς. Μιλάμε αυτό... Στάση της Νέας Δημοκρατίας θα το υιοθετεί ο ίδιος. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή,
Έχω δει κάτω το παρελθόν, σε λίγες περιπτώσεις, υπουργούς να διαφωνούν, να παρετούνται και να μένουν απλοί βουλευτές. Βουλευτές να διαφωνούν, να διαγράφονται αν είναι κομματική γραμμή. Τέλος πάντων, έχουμε δει μια συμπεριφορά κοινοβουλευτική. Αυτό το να λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το νόμο. Αλλά για να μην χάσω ένα-δύο υπουργούς και 5-6 και 10-20 βουλευτές, τους λέω πηγαίνετε μια βόλτα και τα λέμε στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν το θεωρώ σοβαρό, δεν το θεωρώ κοινοβουλευτικό. Εδώ θα έχει ένα point σε αυτό το οποίο λέει τώρα. Έχει εδώ, και μια γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή για μας υιοθετείται αυτή η πρακτική. Μπορούν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία ασκείται κριτική. Κοιτάξτε. Αν δεν καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξηγηθεί, πρέπει να συζητηθεί εκτενώς, πρέπει να ενημερωθεί η κοινωνία, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι ακριβώς επιχειρείται με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν διαφορετικές φωνές και προφανώς πολλές μεγάλες αντιρρήσεις. Αυτό, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς και ας αφήσουμε την όποια εντός εισαγωγικών μικροπολιτική προσέγγιση του ζητήματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι η αντίθεση διατρέχει σε όλα τα κόμματα εσωτερικά και σε όλη την κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, εσείς όμως η διαφορά, αν θέλουμε να είμαστε... Τσιάρα, είναι ότι εσείς νομοθετείτε. Βεβαίως. Είστε η κυβέρνηση. Βεβαίως. Δεν είστε παρατηρητές και σχολιάζετε το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, βεβαίως και δεν όταν είμαστε. Είστε, όταν και υπάρχει, έχουμε την ευθύνη. Όταν της υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία, έτσι ξέρουμε, και φέρνει μια αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή ενός νομοσχεδίου, πάνω απ' όλα έχει τη συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάνω απ' όλα έχει τη συγκατάθεση του κόμματός. Βεβαίως και εδώ την κάποιοι έχει. Βουλευτές σας και υπουργοί δεν ξέρανε αν είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη αλλαγή την άκουσα πρώτη φορά τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το ποιος αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο ζήτημα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ξέρουμε πολύ καλά ότι αφορά σε στερεότυπα ή σε αντιλήψεις οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Εδώ όμως που βρισκόμαστε σήμερα, αν όντως και εσείς κόπτεστε περί ζητημάτων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς περιπτώσει, εμείς τα έχουμε όλα μόνο. Τα πολιτικά κόμματα διαχρονικά που αυτή τη στιγμή έρχονται και υπερθεματίζουν, αφήνοντας όμως στην άκρη τις δικές τους αντιθέσεις. Το ζήτημα είναι ότι αν όντως υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη, θα πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε αυτή τη μικροπολιτική και να δείξουμε παιδαγωγικά στην κοινωνία ότι τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν αφορούν στην ίδια την κοινωνία, στο δικό της μέλλον, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό είναι που πρέπει να προτάξουμε σε μια επιχειρηματολογία η οποία είναι πιθανό να πείσει και την κοινωνία και στο σύνολό της. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχετε, μπορείτε να μας πείτε ποιο τιμολόγιο έχετε διαλέξει εσείς. Ο κύριος Κυλακάκης είπε. Ποιο τιμολόγιο για το ρεύμα έχετε διαλέξει, το πράσινο, το μπλε, το κόκκινο, το κίτρινο. Πάντως μου αρέσει που υποκαθιστάτε τους συναδέλφους σας. Είναι ενδιαφέρον. Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω και τους συναδέλφους. Καλά, δεν είναι αντιτήρηση αρχή, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Τώρα θέλω να δείξω, κύριε Τσιάρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι στο θέμα που χρησιμοποιείτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι προτάσετε αυτή την περίοδο. Άκρη του είναι αυτονόητο. Προτάσετε αυτή την περίοδο ζητήματα τα οποία εγώ το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε το καταλαβαίνω, ίσως είναι και τα μοναδικά τα οποία έχετε να πείτε. Γιατί η κυβέρνηση έχει δρόμο, το θέμα κάνει είναι ότι τη δική της δεν έχετε απαντήσει. Ποιες. Πορεία κλείσω στον Ερντογάν, ο οποίος γυρίζει στην Τουρκία η οποία και μιλάει για γαλάζια πατρίδα, κύριε Τσιάρα. Υποκλείσει τον Ερντογάν που πρόσφατα, και μιλάει ακούστε, για τα γαλάζια πατρίδα. Τελικά πρόσφατα είχαμε διπλές την διπλές διπλές εθνικές εκλογές. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Και μάλιστα οι εθνικές εκλογές ήρθαν να επιβεβαιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2019. Έχουν περάσει 6 μήνες. Αφήστε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Πήρατε την ψήφο. Θέλετε να μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ας πάμε να που τους πήρατε εκεί. Την ψήφο και να ρωτήσετε τους τώρα. Επαγγελματίες αν είναι ευχαριστή. Και βάζετε αυτή τη προφανώς δεν βλέπετε μπορείτε να τα βρείτε. Ότι είναι μια άλλη Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της μιζέριας. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που είναι μιζέρια. Είναι μιζέρια να είναι μια Ελλάδα που ακούει. Που η οικονομία καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Που η χώρα ξαναγίνεται. Είναι μιζέρια να κάνετε παρακολουθήσει. Που υπάρχουν μεταρρυθμίσει στην ελληνική πολιτεία. Επιτρέπετε. Αυτά είναι θεωρία. Μου επιτρέπετε. Αλλά θέλω να απαντήσω και στην ερώτηση. Κύριε Καραμέρο, μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Απαντήστε. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για πέμπτη συνεχόμενη κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται ξανά στο θέμα της ακρίβειας και προαναγγέλει νέα μέτρα. Εσάς σας δίνει την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση στην αγορά. Επιτρέψτε. Το γεγονός ότι έχουμε ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα σας δίνει την εντύπωση ότι όποιος φεύγει από το σούπερ μάρκετ είναι και φάτος γυρίζει από το Βερόπουλου. Επιτρέψτε. Το λέω γιατί δεν υπάρχει πια ο Βερόπουλος. Πριν το σχολιάσει. Ωραία, να το δούμε. Σε άλλο πεδίο απαντήσαμε. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά. Πρώτη φορά στην ανάρτησή του. Δηλαδή είναι. Αν κάποιο πιστεύει. Κάτι θέλει να πει ο Βερόπουλος και να απαντήσετε. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, αν προσέξετε, πρώτη φορά αρχίζει και ψελίζει πολύ χαμηλόφωνα ότι τελικά δεν έχουμε εισαγόμενη ακρίβεια.
Αλλά η τεράστια αύξηση τιμές των προϊόντων είναι ένα πρόβλημα της αγοράς στη χώρα μας. Ναι, είπε, και τα δύο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Γιατί τι κάνει, κύριε Σπυρόπουλε, αντί να στηρίξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πηγαίνει πριν λίγες μέρες στη Βουλή και αποκεφαλίζει τον επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού και βάζει μία εκλεκτή. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε στους συνεργάτες. Μα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πόρισμα για τις τράπεζες. Μήνες, τι έκανε. Συμφωνώ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λοιπόν. Ναι, μισό τα καρτέλ που υπάρχουν στην ενέργεια, τα καρτέλ που υπάρχουν στα τρόφιμα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τα χτυπήσει. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, καλά, την αντιστήριξη. Και μέχρι πάει τώρα και δεν είχαμε δει να πετάει φωτιές η Επιτροπή Ενδιαφέρεται λοιπόν, μα δεν είχαμε αυτό το πράγμα, κύριε Κακούση. Είχαμε πληθωρισμό 0,5%. Ναι, δεν είδαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν είδαμε να πετάει φλόγες μέχρι τώρα πάντως. Δηλαδή, εμένα δεν μου φαίνεται ότι έχει κάνει και μια φοβερή δουλειά. Αντί να τη στηρίξει και πρέπει να αποκεφαλίσει αυτό που έκανε η κριτική και είπε δεν με στηρίζει η κυβέρνηση. Τι να σου πω, πάντως και δουλειά, κύριε Καραμέρα, δεν έγινε τώρα. Το λέω, καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα τι έχει συμβεί. Αν κανείς πιστεύει πραγματικά ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο που προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αν πιστεύει λοιπόν κανείς ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ένα ή δύο κυβερνητικά μέτρα, είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε και να μας πει κάποιος πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είστε ικανοποιημένος από την επίδοσή σας μέχρι τώρα? Προφανώς ο κύριος Κρέκας έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Μισό λεπτά, κύριε Κακούση. Αν ήμασταν ευχαριστημένοι, προφανώς δεν θα προβαίναμε στη λήψη περαιτέρω μέτρων. Ωραία. Δεν θα φέρναμε την τελευταία τροπολογία την προηγούμενη Πέμπτη που ψηφίσαμε και που δυστυχώς συγκέντρωσε την κριτική. Ωραία. Των κομμάτων της αντιπολίτευσης και που πάλι είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα, να περιορίσει να την τιμή στο τέτοιο μέτρο. Σας απέδωσε μεγάλη κανένα μέτρο. Αναφέρθηκε ο κύριος Καραμέρος. Πόσο καιρό χρειάζεται η κυβέρνηση ώστε να μην έχουμε το ακριβότερο βρεφικό γάλα στην Ευρώπη. Ακριβότερα απορρυπαντικά, ναι. Τις ακριβότερες οδοντόπαστες. Πόσο καιρό χρειάζεται? Ενώ σε άλλη κατηγορία προϊόντων που είναι φθηνότερα, αυτό δεν συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πού είναι φθηνότερα, για πείτε μας. Το ζήτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αν μου πείτε ότι, δεν υπάρχει, ότι υπάρχει έστω και μία κυβέρνηση στην Ευρώπη η οποία δεν προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, προφανώς θα πάμε τη συζήτηση κάπου αλλού. Αν επίσης μου πείτε ότι οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίρνοντας 1, 2, 3 μέτρα έχουν αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Είμαι εδώ για να το ακούσω αυτό. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία η οποία αναπτύχθηκε με έναν λάθος τρόπο, παραδείγματος χάρη, μηδενισμός ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Ισπανία, είδαμε που οδήγησε τις τελικές τιμές των τροφίμων. Οδήγησε σε υπάρχει επιτυχία στον αφήστε κύριε Καραμέρο, σας ακούω με σεβασμό όταν βάζετε τα επιχειρήματά σας, όταν μιλάμε για τα δικά μου. Κοιτάξτε, λοιπόν, προσέξτε, όλα αυτά. Η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία και την Πορτογαλία έριξε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Αν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει μαγικό ραβδί που μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, ας μας φέρει το μαγικό ραβδί. Για να την αντιμετωπίσουμε. Πρακτικές. Όλα τα άλλα. Να μην είστε είναι μια πολύ ρητορική και επιχειρηματολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πείτε μας οι οικονομικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Που πήρατε. Κύριε Καραμέρο, ξέρετε ποια είναι η αντιθέση. Ένα αποτελεσματικό μέτρο. Οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία. Πείτε μας είναι ένα γνωστές. Αποτελεσματικό μέτρο. Θυμούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Πείτε μας γιατί το βρεφικό γάλα είναι 213% πιο ακριβό από την Ευρώπη. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε 0 στο ταμείο από εσάς και σας άφησε οργανωμένο κράτο. Βρήκαν από εσάς. Οι Έλληνες πολίτες βρεθήκαν από αλλού. Τα θυμούνται. Δεν βρήκαν από εσάς. Μια διαλυμένη χώρα είχατε αφήσει. Είναι ότι δεν μπορείτε να προτείνετε στην ελληνική κοινωνία και να προτείνετε πώς θα βελτιωθούν τα οικονομικά δεδομένα. Αυτό θα παραδώσετε. Δέστε επιτέλους ότι με αυτή την κυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οικονομία ανακτά την αξιοπιστία της. Ανακτά την επενδυτική βαθμίδα. Όσο μιλάτε, θα μιλάω κι εγώ. Ανακτά τον ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο έρχονται και γυρίζουν όλοι. Και βλέπουν την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η ατυχία σας, κύριε Καραμέρο. Δεν σας ακούνε οι πολίτες. Αντίθετα, ακούνε τους Έλληνες πολίτες να έχετε στο μυαλό σας. Που τις υφαρπάξατε την ψήφο και τώρα τους φορολογείτε. Και τους αφήνετε με αλμένα δύναμη. Βρέστε τα δικά σας, προσπαθήστε να αποφύγετε αυτό και μετά να δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Δεν σας έχουμε ακούσει πολύ. Μα δεν μπορούν να ακούγονται, κύριε Σπυρόπουλε, εδώ πέρα πράγματα. Δεν εδράζονται στην πραγματικότητα που βιώνουν. Ενώ αυτά που λέτε εσείς εδράζονται στην πραγματικότητα. Ας πούμε ο καθένας δύο πράγματα για να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Το καλοκαίρι όταν μετά τις εκλογές ανέλαβε ο κύριος Κρέκας το Υπουργείο Ανάπτυξης, έκανε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, είπε την πραγματικότητα. Ότι η Δημαία, η αρμόδια αρχή η οποία παρακολουθεί τις τιμές και κάνει ελέγχους στην αγορά, είναι υποστελεχωμένη. Μόνο που η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ξανά η ίδια η Νέα Δημοκρατία.
Και ήταν ακριβώς αυτό το οποίο φωνάζαμε εμείς 3 χρόνια τώρα. Τι δηλαδή, ότι υπάρχει μια υπηρεσία, μια αρμόδια αρχή, η οποία δεν έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να κάνει ελέγχους στην αγορά. Και στην αγορά γίνεται πάρτι με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα, στα τρόφιμα, που είναι το βασικό κομμάτι του κάθε νοικοκυριού, που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Σορευτικά τα τελευταία 3 χρόνια οι αυξήσεις είναι από 25 έως 30%. Στις τηλεπικοινωνίες, σε όλη την Ευρώπη οι τιμές υποχωρούν, στη χώρα μας οι τιμές ανεβαίνουν. Στα υπόλοιπα τα οποία εμφανίζονται ένα μετά το άλλο. Το βρεφικό γάλα ήταν ας πούμε ένα παράδειγμα απλό σε χιλιάδες προϊόντα τα οποία έχουν παράλογες αυξήσεις σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ εμφανίστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λέει ότι πραγματικά υπάρχουν πολυεθνικές οι οποίες πουλούν σε άλλες τιμές τα ίδια προϊόντα στην Ευρώπη σε διαφορετικές στη χώρα μας. Δηλαδή η χώρα μας είναι αυτό που είπε μπανανία. Ότι δεν μπορεί να έχει έναν έλεγχο στην αγορά, να μπουν πρόστιμα, να υπάρχει ένας περιορισμός στην κερδοσκοπία εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ένα μεγάλο σκέλος. Και το δεύτερο σημαντικό είναι το πώς παίρνουμε μέτρα πέρα από τους ελέγχους στην αγορά για να ενισχύσουμε το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Τα λεγόμενα PAS και τα έκτακτα επιδόματα ακουμπούν ελάχιστα. Τι έχουμε πει εμείς, πρέπει να υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος στις εταιρείες, για να αυξηθεί ο πραγματικός μισθός των πολιτών. Πρέπει να ασχοληθούμε με το μεγάλο ζήτημα που αφορά τη στέγαση και πολιτικές που θα δώσουν τη δυνατότητα, ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια, να νοικιάζουν σπίτι σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Δεν ασχολείται η κυβέρνηση με αυτό. Μάλιστα. Να ασχοληθούμε. Τη Νέα Δημοκρατία και Σπυρόπουλε. Καλά, εντάξει. Αυτά είναι τα μέτρα που θα το δουν οι πολίτες. Θα το δουν οι πολίτες. Αυτά που λέτε είναι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Κύριε Τσιαρά, κάντε. Πάντως τα ενίκια ανέβηκαν 11,3% σε ένα τρίμηνο. Δεν έχετε αντιληφθεί. Αυτό αφορά στην αγορά. Αλλά δεν έχετε αντιληφθεί. Αύξηση ουσιαστικά των αγορών. Το χαμηλότοκο δάνειο δεν έχει καμία σχέση με στεγαστικές πολιτικές που εφάρμοσαν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δίνοντας χιλιάδες κατοικίες σε νέα ζευγάρια με χαμηλότερα ενίκια. Σας το εξηγήσαμε και στη Βουλή. Έχουμε καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν θέλετε να το ακούσετε. Δεν πειράζει. Το βλέπετε στην αγορά. Πού έχουν φτάσει οι τιμές και τι πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος των πολιτών πηγαίνουν στα ενίκια. Αυτό όμως επιτρέπεται δευτερόλεπτα. Και τέλος, δεν ασχολείται καν με το ιδιωτικό χρέος. Αυτοί οι μήνες, αυτά τα χρόνια της ισόρευσης της ακρίβειας έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Σε κάθε έχει αλατωθεί το ιδιωτικό χρέος. Εγώ θα ήθελα το λόγο, γιατί είχαμε ένα διάλογο με τον κύριο Σπυρόπουλο. Αλλά δεν έχω το κάτι κουνιέται στον εξωδικαστικό όμως. Για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Σπυρόπουλε, κάτι κουνιέται στον εξωδικαστικό. Καλά, δεν γυρίζουμε ο καθένας με το χαρτί του εξωδικαστικού στο χέρι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Δύο πράγματα. Στην Ελλάδα. Ο Πασόκ έχει πει δύο πράγματα. 120 δόσεις προς εφορία ασφαλιστικά ταμεία να είναι οι πολίτες. Εντάξει, αφού είναι 240 στον εξωτικό αυτή τη στιγμή. Και αφήστε τον εξωτικό. Η περίμετρο είναι πάρα πολύ μικρή, κύριε Ακούση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει κάποιο. Και επιπλέον προστασία τη κατοικία. Δεν έγιναν βελτιώσει. Κύριε Καραμέρο, όχι μόνο δεν έγιναν βελτιώσει. Θα ήθελα να προσθέσω, δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από αυτά που ακούστηκαν. Καταρχήν θέλω να επιμείνω στο ζήτημα τη ακρίβεια. Τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση. Δεν είναι η Δημαία το θέμα. Η Δημαία δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι εναρμονισμένε πρακτικέ, το καρτέλ. Πέντε εταιρείων που ελέγχουν το 85%. Σας απόψεις σε αυτό λοιπόν, το θέμα, κύριε Καραμέρο. Το να αφήσεις την Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργήσει ελεύθερα και όχι να αποκεφαλίζει τον επικεφαλής της το Δεκέμβριο, γιατί αυτό έγινε λίγο πριν τις γιορτές. Αποκεφάλισε τον επικεφαλής, μόλις έκανε κριτική στην κυβέρνηση, ότι δεν στελεχώνει, ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει τις εναρμονισμένες. Πού πάτε, μη φεύγετε. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Δεν φεύγουμε. Μιλάμε, δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Έχουμε μιλάει μισή ώρα, κύριε Καραμέρο. Εγώ δεν μίλησα μισή ώρα. Πάμε, ελάτε, κύριε Καραμέρο. Όλοι μαζί μιλήσαμε, που θα έλεγε και κάποιο. Εδώ έχουμε μία όσμωση της κυβέρνησης με τα καρτέλ. Στο τρόφιμα, στην ενέργεια. Συντήματα για τα οποία δεν συζητάμε, δεν ακούμε πραγματικά μέτρα που να έχουν αποτέλεσμα. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας, δεν εισακούγονται, κατηγορούμαστε ότι δεν έχουμε προτάσεις. Τους κάνει πλάτη, δηλαδή. Έχουμε μιλήσει, λοιπόν. Τους κάνει πλάτη. Πώς είπατε? Κάνει πλάτη στα καρτέλ. Εντάξτε, κύριε Κακούση, εδώ είναι μια διεθνή συζήτηση τι σημαίνει καπιταλισμός και τι σημαίνει καπιταλισμός. Μην τη λύσουμε εδώ. Εγώ σας μιλάω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ πολύ συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω αν με αφήσετε. Ναι. Ελάτε. Εδώ υπάρχει μια ευνοιοκρατία. Ευνοούνται συγκεκριμένα ολιγοπόλια και επιστρέφουν ασυλία, επικοινωνιακή και άλλου τύπου, στην κυβέρνηση. Αυτό έχει καταστεί ανυπόφορο για τους πολίτες. Μάλιστα. Για την καθημερινότητά τους, για την αγοραστική τους δύναμη, για τον τρόπο στον οποίο διαβιούν.
Θέλετε να ακούσετε για το ρεύμα. Δεν άκουσα εγώ για τα τιμή. Για το ρεύμα, ναι, να πείτε μας για το ρεύμα. Μην κατηγορήσουμε ότι δεν θέλουμε ότι δεν απάντησε. Έχουμε φτάσει 22 Ιανουαρίου. Τι να κάνουν οι πολίτες τώρα που έχει και χιονιά και θα τους έρθει λογαριασμός του ρεύματος. Τι να κάνουν, ποιο να διαλέξουν. Έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να κρίνουν με βάση τα τιμολόγια πώς διαμορφώνονται και να κάνουν την επιλογή τους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Προσπαθήσατε το Δεκέμβριο και δεν καταφέρατε να το εξηγήσετε. Ακούστε, επειδή προφανώς. Ίσως υπάρχει μια σύγχυση. Η Δημαία ξέρετε υπάρχει πότε ιδρύθηκε. Ακριβώς. Η Δημαία ξέρετε πότε ιδρύθηκε. Η Δημαία δεν. Μιας και κάνετε αυτή την ωραία συζήτηση. Απαντήστε μου για το ρεύμα. Βάζετε επιχειρήματα. Ο κόσμος ξέρετε πότε και ιδρύθηκε. Η Δημαία. Για να ζεσταθεί. Η Δημαία λοιπόν, κύριε Καραμέλο και κύριε Σφυρόπουλε, ιδρύθηκε το 2020. Μάλιστα. Το ξέρετε. Έκανε 95.000 ελέγχους αυτά τα τρία χρόνια. 25.000 ελέγχους. Υπάρχουσες υπηρεσίες, τους αλλάξετε το όνομα. Έχει επιβάλει μέσω των πολυεθνικών 25% μειώσει τιμές. Έρχεστε και λέτε ό,τι θέλετε εδώ, χωρίς να ξέρετε. Ποια είναι η πραγματικότητα. Σας λέω λοιπόν για το εξής για να κλείσω. Με μια πρόταση. Η κυβέρνηση και για το ζήτημα της ακρίβειας ξέρει πολύ καλά ότι αν δεν πάρει μέτρα ανακούφιση, ειδικά των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δεν θα αντιμετωπιστεί επαρκώς. Αυτά τα μέτρα. Πάρτε τα όμως. Γιατί όπως για εσάς, μετά από πολλά χρόνια. Λαμβάνονται από την κυβέρνηση για πρώτη φορά όλο το λάδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συντάξεων, αναγνώριση τριετιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως προγράμματα και για τα νέα ζευγάρια. Κύριε Καραμέρα, πείτε μας το χρωματάκι σας. Στο τιμολόγιο. Το άφησα να πέσει στο πράσινο. Στο πράσινο, γιατί πραγματικά καλό τους Έλληνες πολίτες να σκεφτούν αν έχουν καταλάβει αυτό που προτείνει η κυβέρνηση. Κύριε είναι ένα απόλυτο φιάσκο που θα το πληρώσουμε όλοι οριζόντια. Κύριε Σπυρόπουλε, όλοι θα πούμε πράσινο, οι πολίτες, κύριε Τσιάρα, δεν θα πούμε το χρηματιστήριο. Εντάξει, οι πολίτες είναι αυτοί που θα μας κρίνουν στο τέλος ημέρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλή εβδομάδα, κύριε Τσιάρα. Να καταλαβαίνουμε ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.